Πρώτη μας συνταγή για σήμερα θα φτιάξουμε τάκος με γαρίδες. Καταπληκτική συνταγή, πάρα πολύ ντελικάτη, πάρα πολύ ευχάριστη, πάρα πολύ καλοκαιρινή, πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε. Σε 15 μόλις λεπτάκια θα είναι έτοιμα και πραγματικά δεν θα έχετε ζοριστεί καθόλου. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για τα τάκος με γαρίδες θα χρειαστούμε. Για τα τάκος, 6 τορτίγες μικρές, 300 γραμμάρια γαρίδες νούμερο 1 καθαρισμένες, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί παν ζαφυρόπουλος, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, 1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για τη σάλσα, 1 αβοκάντο, μισή ντομάτα, 1 τρίτο από 1 κρεμμύδι, ξύσμα και χυμό από 1 λάιμ, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό και 2 κουταλιές της σούπας κόλιανδρο. Και για το σερβίρισμα, φέτες από λάιμ και κόλιανδρο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πρώτα πρέπει να ετοιμάσουμε τα τάκος μας. Δηλαδή, πρέπει να ετοιμάσουμε την πιτούλα που θα δεχτεί όλη τη γέμιση που θα ετοιμάσουμε. Στο εμπόριο κυκλοφορούν τορτίγες, εδώ, μικρές. Σε περίπτωση που δεν βρείτε μικρές τορτίγες, θα πάρετε τις μεγάλες και θα τις κόψετε είτε ημικύκλιο, δεν θα βγουν στρόγγυλα, θα βγουν διαφορετικά, αλλά μια χαρά τρώγονται, θα γίνουν πιτούλες, είτε κόψτε τις στρόγγυλες με ένα κουπάτ. Έτσι όπως είναι, θα πάρω εδώ τα 6 τακάκια μου. Ωραίο όνομα. Τακάκια λέμε, ξέρετε, από το ποδήλατο, αυτά. Και εδώ μια χαρά χωρέστε, κοιτάξτε εδώ. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Εδώ θα βάλω μέσα. Και πόση ώρα θέλουν για να γίνουν είναι σχετικό. Μπορεί να πάρει 5 λεπτά, μπορεί να πάρει 10 λεπτά. Οπότε, όση ώρα γίνονται οι πιτούλες μου εκεί πέρα, Μπελές, έχεις το νου σου να μου πεις πότε είναι έτοιμες. Να μην τις κάψω. Μπράβο. Πάμε να ετοιμάσουμε τη συνοδευτική σάλτσα για τις γαρίδες μας. Η συνοδευτική σάλτσα είναι πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά είναι τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα. Θα κάνουμε ένα τύπου γουακαμόλε. Θέλω ένα ωραίο μπολάκι. Ποιο να πάρω. Αυτό μου αρέσει. Θέλω έτσι να είναι μικρούλι. Εδώ. Λοιπόν. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε το αβοκάντο. Εγώ παίρνω τα ready to eat αβοκάντο, αυτά που πραγματικά είναι έτοιμα για να τα φας. Δεν χρειάζεται να τα οριμάσεις, γιατί όντως είναι τα πιο γευστικά. Θεωρώ ότι το αβοκάντο, όταν το αφήσεις να οριμάσει εκτός δέντρου, χάνει πάρα πολύ από γεύση. Οπότε θέλουμε ένα αβοκάντο, έτσι όπως είναι. Παίρνω ένα μαχαιράκι, εδώ. Κόβω το αβοκάντο μου σε μικρά κυβάκια. Μέσα μόνο τη σάρκα. Δεν περνάει το μαχαίρι από τη φλούδα, εδώ και εδώ. Και έτσι όπως το κόψουμε το αβοκάντο, κατευθείαν παίρνουμε ένα κουτάλι, βγάζουμε τη σάρκα και έχει γίνει ωραία κυβάκια. Εδώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λατρεύει το αβοκάντο, αρκεί το αβοκάντο να είναι όριμο. Σε περίπτωση που δεν είναι όριμο, καλύτερα να μην το χρησιμοποιήσουμε καν στη συνταγή μας. Φτιάξε, εδώ. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Με ένα μαχαίρι κόβω μόνο τη σάρκα. Δεν κόβω τη φλούδα. Καλά, να κόψετε και λίγο φλούδα δεν πειράζει. Αρκεί να μην τη βάλετε μέσα στη σάλτσα. Σωστά, Μπελέση. Σωστά. Μπράβο, αγόρι μου. Σ' αρέσει το αβοκάντο. Εννοείται. Το αβοκάντο ξέρεις ότι είναι υπερτροφή. Πολύ καλά λιπαρά. Πρέπει να το βάλουμε στη διατροφή μας. Σε περίπτωση που δεν το βάλουμε στη διατροφή μας, τι άλλο λιπαρό μπορούμε να βάλουμε μέσα στη συνταγή μας. Περιμένω να ακούσω. Ρε, αγόρι μου, είμαστε στην Ελλάδα. Το καλύτερο. Το λέω όλα. Βέβαια. Θα κάνουμε μία σάλτσα με βάση την ντοματούλα μας και μπόλικο ελαιόλαδο και όλα καλά. Τώρα, δεν θέλω να βάλω πολλά υγρά μέσα στη σάλτσα μου, οπότε αυτό που θα κάνω είναι να πάρω την ντομάτα μου, να την κόψω στη μέση εδώ. Θέλω τη μισή μόνο. Θα πάρω ένα μπολάκι εδώ και δεν ξέρω αν το έχεις δει ποτέ, θα τη στύψω. Έτσι με αυτόν τον τρόπο φεύγουν τα σπόρια από μέσα, εδώ, και φεύγει και όλο το παραπανίσιο ζουμάκι που έχει. Δεν θέλουμε τα σπόρια, δεν θέλουμε το ζουμάκι εδώ. Οπότε στίβουμε την ντομάτα μας και έτσι όπως είναι θα τη χρησιμοποιήσω, τη βάζω πάνω στο ξύλο κοπής, την κόβω ωραία κυβάκια. Εδώ. Μας αρέσει να υπάρχει ντομάτα μέσα στο αβοκάντο. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Και ένα υλικό που όντως μπορεί και να μην σας αρέσει πολύ, αλλά πηγαίνει σε αυτή τη συνταγή, είναι το κρεμμύδι. Θέλω κρεμμυδάκι και εδώ πέρα λίγο, δεν το παρακάνω. Απλά το κρεμμύδι, τι θέλω, να το ψιλοκόψω πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να είναι χοντρά κομμάτια από κρεμμύδι. Δεν είναι ωραίο, τρώμε μία σαλάτα, οπότε
Δεν θα είναι ωραίο στη γεύση, δεν θα είναι ωραίο στις υφές, δεν θα είναι ωραίο για το στομάχι μας. Ψιλοκόψτε το κρεμμυδάκι εδώ, μικρά-μικρά κομματάκια. Εδώ και εδώ. Αυτό θα χρησιμοποιήσω. Εδώ. Λοιπόν, τώρα πάει και το κρεμμύδι μέσα. Κοιτάξτε πόσο λίγο έχω βάλει. Και ήρθε η ώρα να δώσω περισσότερο γεύση εδώ πέρα στο τύπου ακαμόλε που κάνουμε. Οπότε έχω lime. Σε περίπτωση που δεν έχετε lime και έχετε λεμονάκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεμονάκι, δουλεύει μια χαρά. Θα ρίξω ξύσμα από lime μέσα, ένα lime. Και αναλόγως πόσο ζουμερά είναι τα lime, θα βάλω είτε ένα είτε δύο. Θέλουμε να υπάρχει αίσθηση του lime. Α, καλά, αυτό είναι πολύ ζουμερό, οπότε θα βάλω μόνο ένα. Δεν πειράζει, το άλλο θα το κρατήσω στην άκρη για σερβίρισμα. Βάζω το lime μου, χυμό από lime, αλάτι πιπέρι. Εδώ, αλατάκι. Πιπεράκι. Και βέβαια, τι πρέπει να βάλουμε, φίλε Μπελέση? Το ελιξίριο της ζωής. Ελαιόλαδο. Το αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Ελληνικό ελαιόλαδο, παρακαλώ. Το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο. Βάζουμε λαδάκι. Ανακατεύουμε. Και βέβαια, μπορείτε να βάλετε άφθονο κόριανδρο όσο θέλετε μέσα. Επειδή ξέρω ότι σε μερικούς δεν αρέσει, δεν θα προσθέσω σε αυτό το σημείο. Θα βάλω στο τέλος. Εγώ πάνω το τάκος. Μπορούσα να ζήσω μόνο με αυτό το μπολ, πραγματικά. Οπότε, η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τις γαρίδες. Λοιπόν, ανάβω το μάτι μου εδώ πέρα. Τα πιτάκια μου στο φούρνο πώς πάνε, Μπελέση? Λοιπόν, θα δούμε και τα πιτάκια λίγο. Θέλω να μου πεις σε δύο λεπτά, δεν είναι ακόμα έτοιμα. Okay. Εντάξει. Yeah. Λοιπόν, παίρνω τις γαρίδες μου, τις έχω καθαρίσει. Τις κόβω στη μέση. Σε περίπτωση που θέλετε να δείτε πώς καθαρίζετε τις γαρίδες, έχουμε βιντεάκι στο YouTube. Απλά πατήστε πώς καθαρίζουμε γαρίδες Άκης Πετρετζίκης και θα σας βγει κατευθείαν, θα καταλάβετε τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, κόβω τις γαρίδες στη μέση, γιατί πάντα οι γαρίδες όταν τις κόβουμε στη μέση κατά μήκος δίνουν την εντύπωση ότι έχουμε πολύ περισσότερη ποσότητα και ψήνονται πολύ πιο γρήγορα στο τηγάνι. Δεν θέλουμε να τις ψήσουμε πολλή ώρα, θέλουμε κατευθείαν να τις ψήσουμε, να τις δεγκλασάρουμε με λίγο ξυδάκι και ουσιαστικά να είναι έτοιμες. Οπότε τις κόβω στη μέση εδώ και έτσι όπως είναι πάμε να προσθέσουμε τα spices. Για τα spices που έχουμε εδώ πέρα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, ρίχνω τις γαρίδες εδώ. Σας είπα εντωμεταξύ ότι θα τα φτιάξετε σε 15 λεπτά, όπως βλέπετε. Ούτε σε 5 θα τα φτιάξετε. Πάμε να προσθέσουμε μέσα όλα τα αρωματικά μας. Έχω τη ζάχαρη. Χρειαζόμαστε ζάχαρη για να μπορέσει να καραμελώσει η γαρίδα στο τηγάνι. Χρειάζομαι τα αλάτι, πάπρικα, κύμινο, λίγο ρίγανη και μπούκοβο κατά βούληση. Πόσο καυτερά θέλετε να είναι, εξαρτάται από εσάς. Εγώ έτσι όπως το έκανα τώρα είναι αρκετά καυτερό. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Ανακατεύω. Και φροντίζω η μαρινάδα μου να πάει παντού. Δεν έβαλα πιπέρι γιατί είναι αρκετά καυτερό. Κοιτάξτε τι ωραία που έγινε η μαρινάδα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, περιμένω να κάψω το τηγάνι μου και φαντάζομαι ότι οι πιτούλες μου είναι έτοιμες. Εδώ είναι. Βλέπετε, από τη μία στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμες και σε ένα λεπτάκι είναι έτοιμες. Οπότε τις βγάζω. Τέλεια. Θα αφήσω την άκρη. Εδώ. Και πάμε να ψήσουμε τις γαρίδες μας. Και έτσι όπως καίει το τηγάνι, θέλω πάντα να σας γίνει μάθημα αυτό. Ρίχνουμε τις γαρίδες μέσα. Δεν παραφορτώνουμε το τηγάνι. Απλώνουμε τις γαρίδες να πάνε παντού. Και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι ότι οι γαρίδες θέλουν ελάχιστο χρόνο στο τηγάνι. Και το φανταστικό εδώ πέρα είναι ότι συνήθως πάντα όταν φτιάχνουμε γαρίδες θεωρούμε ότι είναι κάτι ορεκτικό. Άμα βάλουμε λίγο σαλατούλα, λίγο πιτούλα, ουσιαστικά μπορούμε να το κάνουμε ένα πλήρες ορεκτικό ή ακόμα και κυρίως γεύμα εφόσον σερβίρουμε 2-3 στη μερίδα. Κοιτάξτε εδώ, αφήνω να ψηθούν από τη μία πλευρά, θα γυρίσω να ψηθούν από την άλλη και μόλις ψηθούν και από την άλλη κατευθείαν θα ντεκλασάρω το τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ χρώμα που παίρνουν. Γίνονται σαν να τις έχουμε ψήσει τη σχάρα γιατί έχουμε βάλει τη ζάχαρη, έχουμε βάλει και τα μυρωδικά. Κοιτάξτε εδώ. Θέλω να χρονομετρήσετε πόση ώρα θα τις ψήσω. Οι γαρίδες μου είναι έτοιμες. Γιατί? Γιατί το τηγάνι μου έκαιγε, δεν παραφόρτισα το τηγάνι και ήρθε η ώρα να ντεγκλασάρω κατευθείαν το τηγάνι μου με 2 κουταλιές της σούπας ξύδι παν. Εδώ. Ντεγκλασάρω. Αφήνω στην άκρη. Και βγάζω από τη φωτιά. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ξύδι παν από κόκκινο κρασί. Παράγεται από 100% επιλεγμένα ελληνικά κρασιά και έχει μυρωδιά σαν τα παλιά χωριάτικα βαρελίσια κρασιά. Μυρίστε το οπωσδήποτε. Λοιπόν,
Η συνταγή ήταν πάρα πολύ απλή και άμα κάνετε τις γαρίδες με τον τρόπο που σας έδειξα, όντως θα σας δώσω την εντύπωση ότι τα βάλετε πάνω σε σχάρα. Κοιτάξτε το χρώμα. Υπάρχει. Μην μπείτε στον πειρασμό να δοκιμάσετε ούτε μία, γιατί τι θα κάνετε, θα τις φάτε όλες. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, παίρνουμε το τάκος. Να φέρω και το γιαουρτάκι, μην ξέχασε το γιαουρτί. Και πάμε να τα ετοιμάσουμε πραγματικά. Δεν υπάρχει τόλο πράγμα. Θα τα βάλω όλα από εδώ. Για να τα πάμε οργανωμένα. 1, 2, 3, 4. Και έχω και τον κόλιανδρό μου εδώ. Θα ψιλοκόψω και αυτό να. Για να τα έχω όλα μα όλα έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ. Αφήνω αυτό εδώ. Πάει και αυτό στην άκρη. Και φύγαμε. Τορτίγια. Υπέροχη σαλτσούλα. Χωρίς ζουμιά όμως. Γιατί άμα βάλουμε πολλά ζουμιά, τι θα γίνει. Θα μαλακώσει η τορτίγια μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Γαριδούλες, να βάλω δύο στη μερίδα, που ουσιαστικά είναι μία γαρίδα. Οπότε με μία γαρίδα τους έχουμε όλους ευχαριστημένους, γιατί φαίνεται ότι έχει πολύ γαρίδα. Κοιτάξτε εδώ. Άντε να βάλω άλλη μία. Μία μισή. Εδώ. Γιαουρτάκι ή sour cream, ό,τι βρίσκετε στο σπίτι σας, ό,τι έχετε. Γιατί αυτό θα δέσει όλες τις γεύσεις και είναι λίγο πικάντικες οι γαρίδες, οπότε θα σβήσει το κάψιμο με το γιαούρτι. Λίγο κοριάνδρο. Και μόλις φτιάξαμε ένα μικρό όνειρο. Μία μικρή μπουκίτσα που πραγματικά τα έχει όλα. Έχει δροσιά από το αβοκάντο, έχει σπιρτάδα από τον μπούκοβο στη γαρίδα και βέβαια έχει όλα αυτά τα αρωματικά, τα καλούδια που ρίξαμε εδώ μέσα, που πραγματικά το πάνε σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, θα αφήσω αυτό εδώ έτσι. Θα φτιάξω κι άλλο ένα, μάλλον θα φτιάξω άλλα δύο. Τώρα, θα ρίξω λίγο κόλλιανδρο εδώ να υπάρχει στο πλατό για να φαίνεται ωραίο για τη φωτογραφία. Και βέβαια, είχα κρατήσει ένα lime κάπου εδώ. Και θα κόψω. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν έχει καθόλου ζουμί το lime. Το άλλο ήταν γεμάτο ζουμί, αυτό είναι σαν ξύλο. Και εδώ. Πανέμορφο. Αυτό είναι για φωτογραφία περιοδικού. Για τα τάκος με γαρίδες, γυρνάμε μία φόρμα για muffins 12 θέσεων ανάποδα και τοποθετούμε τις τορτίγες αφήνοντας κενό μεταξύ τους. Ψήνουμε για 5 με 10 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσουν. Για τη σάλτσα, κόβουμε το αβοκάντο σε μικρά κυβάκια και το βάζουμε σε ένα μπολ. Παίρνουμε τη μισή ντομάτα και τη στίβουμε ώστε να φύγει όλη η υγρασία. Κόβουμε σε μικρά κυβάκια και τα βάζουμε στο μπολ. Προσθέτουμε ψιλοκομμένο το κρεμμύδι, το ξύσμα και το χυμό από το lime, αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Για τη γέμιση, κόβουμε τις γαρίδες κατά μήκος και τις βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αλάτι, την πάπρικα, το κύμινο, τη ρίγανη, το μπούκοβο, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά. Σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά, σοτάρουμε τις γαρίδες για 1 με 2 λεπτά και από τις δύο πλευρές. Σβήνουμε με το ξύδι και αφαιρούμε από τη φωτιά. Μοιράζουμε τη γέμιση σε όλες τις τορτίγες, βάζουμε το γιαούρτι και τον κόλιανδρο και σερβίρουμε με φέτες από lime και κόλιανδρο. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσω και ένα για εμένα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Παίρνω την τορτίγια μου. Έχω τον άτομο ακριβώς, συνταγή για 6 βγαίνει. Κοιτάξτε εδώ. Μην περιμένετε να μιλήσω μετά από αυτό. Θα φάω, θα ακούσετε και θα κλείσει το βίντεο για να πάμε στην επόμενη συνταγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα σεμνό που μπορώ να περιγράψω αυτό ακριβώς που τρώω τώρα.